Καλησπέρα σας. Η ψηφοφορία για την εκλογή του Προέδρου και της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ έληξε στις 9 η ώρα ακριβώς. Δώσαμε μία ώρα παράταση. Μπορεί να συνεχιστεί, όπως λέει η εκλογική νομοθεσία, μόνο στα τμήματα όπου υπάρχουν ουρές που περιμένουν να ψηφίσουν. Η συμμετοχή στην εκλογή του Προέδρου, που ήταν ένα βασικό πολιτικό διακύβευμα, διεξήχθη πάρα πολύ καλά. Δεν μπορούμε αυτή τη στιγμή να δώσουμε τον ακριβή αριθμό των ψηφισάντων, γιατί σε αρκετές περιπτώσεις χρειάστηκε να γίνει χειρόγραφη καταγραφή των προσερχομένων. Υπολογίζουμε πάντως ότι ο αριθμός αυτός προσεγγίζει, μπορεί και να υπερβεί, τις 150.000. Ακριβή αριθμό θα μπορούμε να δώσουμε μετά από μία μισή ώρα περίπου, όπου ενδεχομένως να μπορούμε να δώσουμε και μία εκτίμηση για το αποτέλεσμα της κάλπης του Προέδρου υπέρ ή λευκά. Η ψηφοφορία για την εκλογή της Κεντρικής Επιτροπής αφορούσε ένα συγκεκριμένο και προκαθορισμένο εκλογικό σώμα. Όσους ήταν μέλη του ΣΥΡΙΖΑ μέχρι τις 21 Μαρτίου του 2022 και προφανώς για τα αποτελέσματα της Κεντρικής Επιτροπής θα χρειαστεί να περιμένουμε μέχρι αύριο, πιθανόν νωρίς το απόγευμα, γιατί όπως καταλαβαίνετε με μεγάλο ψηφοδέλτιο και με πολλούς υποψήφιους η καταμέτρηση των σταυρών προτίμησης είναι μία μακρόσυρτη διαδικασία. Είμαστε πάρα πολύ ικανοποιημένοι από τον τρόπο με τον οποίο διεξήχθη η ψηφοφορία. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπήρξαν και μικροπροβλήματα. Λογικό είναι σε μια πρωτόγνωρη διαδικασία να αντιμετωπίζονται. Το ουσιαστικό όμως είναι ότι στη μεγάλη πλειονότητα, σχεδόν όλα, αντιμετωπίστηκαν με επιτυχία, έστω και αν αυτό προκάλεσε κάποιες μικρές καθυστερήσεις. Παράλληλα, οργανώθηκε και μια διαδικτυακή ψηφοφορία για ορισμένες διατάξεις του καταστατικού, οι οποίες είχαν μείνει εκκρεμείς στη διάρκεια του συνεδρίου. Και τα αποτελέσματα αυτά έχουν ολοκληρωθεί και θα ανακοινωθούν αύριο, γιατί αυτό δεν νομίζω ότι αφορά το ευρύτερο κοινό. Σας ευχαριστώ πολύ.